Λοιπόν, να μας πείτε για την πρώτη λευκή νύχτα στην Ηράκλεια, ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος της διοργάνωσης αυτής. Είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Επαγγελματιών Ηράκλειας, από τη μια για να ευχαριστήσει τον κόσμο που τόσα χρόνια στηρίζει την αγορά της Ηράκλειας με διάφορες προσφορές, εκπτώσεις και κάποια άλλα event που θα ακολουθήσουν. Από την άλλη, είναι ένα κάλεσμα προς τον κόσμο που δεν έχει επισκεφθεί ακόμη την αγορά της Ηράκλειας, να έρθει να τη γνωρίσει. Είναι μια αγορά που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του καταναλωτή σε προσιτές τιμές. Από την άλλη, τα μαγαζιά της εστίασης Ηράκλειας προσφέρουν σωστή εξυπηρέτηση, ποιότητα. Αυτά. Τι περιλαμβάνει η πρώτη νύχτα, λευκή νύχτα εδώ στην Ηράκλεια φέτος? Περιλαμβάνει από τις 8.30 μέχρι τις 10 έχουμε ζωντανή μουσική, τα παραδοσιακά ταούλια ζουρνάδες της Ηράκλειας. Και από τις 10 μέχρι τις 12 θα υπάρχει DJ, πυροτεχνήματα. Τα εμπορικά μαγαζιά έχουν κάποιες προσφορές και εκπτώσεις. Τα ίδια τα μαγαζιά εστίασης έχουν κάποια προσφορά και αυτοί στα είδη τους. Πάντως οι συνάδελφοί σας άνοιξαν τα καταστήματά τους, περιμένουν τους καταναλωτές, έτσι? Άνοιξαμε, είμαστε έτοιμοι. Όλοι στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και ελπίζουμε για ό,τι καλύτερο. Σε γενικές γραμμές, πώς είναι η κατάσταση εδώ στην αγορά της Ηράκλειας? Σε γενικές γραμμές είναι δύσκολα η κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Προσπαθούμε όλοι, θεωρώ εδώ στην Ηράκλεια, όλοι είναι σωστοί επαγγελματίες και προσπαθούν για το καλύτερο. Και προσπαθούμε και εμείς σαν Ένωση Επαγγελματιών να στηρίξουμε όσο μπορούμε το τόπο μας και την αγορά μας. Λογαριασμοί ρεύματος το ένα το άλλο ήρθαν φουσκωμένοι, έτσι, και τα δυσκολεύεστε, έτσι? Ήρθανε και δυστυχώς δεν θα είναι για ένα μήνα, δεν θα είναι για δύο μήνες. Να κάνεις ένα προϋπολογισμό, να ανταπεξέλθεις, θα είναι για πολύ παραπάνω και θα είναι πολύ δύσκολο. Καταναλωτές ανταποκρίνονται? Οι καταναλωτές ανταποκρίνονται με δυσκολία μεν. Όχι όπως είδαμε πριν, έχουν και αυτοί δίκιο. Είναι δύσκολο για όλους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.